Κυρία Ζαχαράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και για την εορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτα απ' όλα, Χριστός Ανέστη. Να έχουμε όλη υγεία και χρόνια πολλά στις Γεωργίδες και στις Γεωργίες βέβαια και στο Θωμα Ίσος, γιόρταζαν προχθές, να έχουμε υγεία και χαρά στα σπίτια μας. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα, γιατί νομίζω ότι μας δώσατε και χαρά εχθές που ανακοινώσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων. Ναι, το πρώτο έργο, όπως ξέρετε, το έργο μας έχει ταλαιπωρήσει σαν Δήμο και τους Δημότες μας, ήταν το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, έπεσε το τσιμέντο εκεί που διέφυγε ο εργολάβος και δυστυχώς έπρεπε να ταλαιπωρθούμε λίγο παραπάνω, αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι είχαμε σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή τι έγινε, κάναμε τις μελέτες από την αρχή, πήραμε εγκρίσεις από τις υπηρεσίες όλες, αρχαιολογικές υπηρεσίες, τεχνικά συμβούλια κτλ. Αρχιτεκτονικό συμβούλιο. Που ήταν αρκετά, αυτά τα πράγματα είναι με καθυστέρηση, όπως ξέρετε, ξέρεις, υπηρεσίες. Ναι, χρονοβόρες οι διαδικασίες. Χρονοβόρες οι διαδικασίες. Λέμε, ας πούμε, το έργο να οριμάσει. Αυτό το έργο το ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, να καταλάβετε. Και μέσα σε ένα χρόνο έγινε και ο διαγωνισμός. Είχαμε και άτομα που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Αυτό έγραψε το εργολάβος την Πέμπτη. Και χθες μας είχαμε και σύσκεψη με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, υπουργούς συλλόγους, το σύλλογο για την λαϊκή και τα λοιπά, για να δούμε και πώς ακριβώς θα κινηθούμε, πού θα ξεκινήσουμε το έργο ξανά. Είναι ένα μεγάλο έργο για τη Σπάρτη, γιατί θα γίνει ανάπλαση από τη λαϊκή μέχρι κάτω που είναι η διασταύρωση Βρασίδου, Αγισιλάου, Βορτσολόγου, θα γίνει ανάπλαση με κυβόλητους και τα λοιπά, θα μπουν και δέντρα σε συγκεκριμένα σημεία, θα έχει συγκεκριμένο χώρο που θα σταυρεύουν τα αυτοκίνητα. Πιστεύουμε ότι θα δώσει καινούρια πνοή ανάπτυξης, γιατί θα συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος που είναι η λαϊκή αγορά. Αν έχετε προσέξει, ήδη έχουμε ξεκινήσει εργασίες ανακαίνησης, συντήρησης θα έλεγα εγώ, του κτηρίου που είναι στη λαϊκή. Ναι. Ένα κτίριο που δεν έχει να έχει δοθεί μεγάλη. Όλοι ξέρουμε, δεν έχει, το έχει προσεχθεί ανάλογα. Είναι ένα κτίριο που είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι δημοτικό κτίριο. Δεν του άξιζε και αυτή η κακή συντήρηση που είχε επικρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε ότι ανακαινίζοντας αυτό, φτιάχνοντας τον οδικό δίκτυο περί μετρικά από εκεί, θα δώσουμε και μία νέα όθηση σε ένα σημείο της πόλης που ήταν με λίγα λόγια έτσι λίγο υποβαθμισμένο. Θα μπει φωτισμός που είναι σκοτεινός η Βρασίδου και τα λοιπά. Θα γίνει και Αγισιλάου. Θα φτάσουμε μέχρι και κάτω που είναι Όσιος Νίκονας. Εκεί θα γίνει και εκεί πλακόστρωση. Νομίζω ότι θα είναι ένα έργο που θα μείνει ικανοποιημένο όλος ο κόσμος. Πότε αυτό ξεκινά, σε ένα μήνα περίπου? Το αργότερο. Ναι. Ο εργολάβος μας έχει πει λίγο νωρίτερα. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο ίδιος εργολάβος, έτσι που κάνει και την ανάπλαση της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και θα κάνει και το άλλο έργο στο Άλσος Γουδέ. Και να πούμε και επίσης ότι αυτά γίνονται με διαγωνισμούς, με διαφανείς διαδικασίες όπως ορίζει ο νόμος. Γιατί μερικοί λένε, ας πούμε, γιατί είναι ο ίδιος εργολάβος, γιατί αυτός χτύπησε τα έργα και αυτός τα πήρε σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είχαμε εμείς, ας πούμε, κάποια προτίμηση ή δεν ξέρω τι σε κάποιον συγκεκριμένο εργολάβο. Αυτά γίνονται δημόσιους διαγωνισμούς, δημόσιες προσκλήσεις κτλ. Γιατί ο κόσμος καμιά φορά παρασύρεται, ακούει διαφορετικά πράγματα, δεν τα γνωρίζει και σου λέει γιατί δεν το διώχνεις, γιατί δεν έτσι, γιατί είχαμε μια καθυστέρηση που είχαμε στην Παλαιολόγου. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτά έτσι απλά πράγματα. Έχουμε την αίσθηση μερικές φορές ότι είναι όπως το φτιάχνω ένα σπίτι, δεν μου αρέσει ο εργολάβος, τον αλλάζω, το μηχανικό ή οτιδήποτε και παίρνω κάποιον άλλο. Πιστεύετε ότι είναι καλό που είναι ο ίδιος ο εργολάβος σε τρία έργα του Δήμου Σπάρτης? Τώρα πιστεύω πως ναι, διότι δεν είναι σε τρία, είναι σε τέσσερα. Έχει και το Σπυροπούλιο θα έχει μειοδοτήσει, που είναι ένα νεοκλασικό, ένα χτίριο μέσα στο κέντρο του Καστοριού, το οποίο και αυτό το. Έχει μειοδοτήσει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι ο ανάδοχος εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν αυτός έχει τόσα έργα στην ίδια πόλη, δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν εργολάβο να δώσει δικαιώματα. Ναι. Και από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να προχωρήσει όλα με μεγάλη υπευθυνότητα. Και πιστεύω ότι επειδή είναι χρόνια, και ήταν και η αυτή η εταιρεία είναι στην αγορά πολλά χρόνια, ήταν και ο πατέρας του
την έχει ξεκινήσει την εταιρεία αυτή, δεν θα είναι έτσι τόσο απλό όπως νομίζουμε να δώσει δικαιώματα και να μην προχωρήσει το έργο. Το χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του ανοιχτού κέντρου. Μέχρι τον Οκτώβρη μήνα είναι αυτά, όλα πρέπει να τελειώσουν. Μέχρι τον Δεκέμβρη πρέπει να έχουν πληρωθεί τα. Μέχρι τέλος της χρονιάς είναι αυτά τα έργα. Είναι το έργο του ανοιχτού κέντρου εμπορίου. Mm-hmm. Το άλλο δεν έχει χρονοδιάγραμμα. Στο Άλσος του Γουδέ, λέτε. Όπου στο Άλσος του Γουδέ θα γίνει ανάπλαση στο Άλσος απέναντι από το πάρκο. Ναι. Θα γίνει ποδηλατόδρομος, θα γίνει χώρος για ένα περπάτημα, θα γίνει κάποιος φωτισμός και εκεί θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερη η περιοχή αυτή. Mm-hmm. Ωστόσο, και χρειάζεται φροντίδα και το Άλσος Γουδέ, έτσι, ο στερικός χώρος. Ναι. Αυτό θα πρέπει να γίνει με άλλο έργο, μάλλον. Θα γίνει, εντάξει, είναι πάρα πολλά τα έργα να σημειώσω ότι έχουμε και άλλα να σας πω. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε πει για τους κόμβους. Ναι, δρομολογήθηκε και αυτό νομίζω με τους κόμβους. Οι κόμβοι πήραμε έγκριση, έχουμε πάρει την απόφαση, περιμένουμε να δημοσιευθεί το ΦΕΚ και να κάνουμε ανάθεση. Έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από το Υπουργείο Συγκοινωνιών από την Πάτρα. Αυτά, να ξέρετε ότι και οι διαφορετικές μελέτες και τα λοιπά είναι χρονοβόρες διαδικασίες και πολύ στη λεπτομέρεια. Τις μελέτες αυτές τις έφτιαξε η ίδια τεχνική υπηρεσία, δεν τις είχαμε κάνει ανάθεση κάπου αλλού. Ασχολήθηκαμε πάρα πολύ, καταλήξαμε να πάρουμε τις εγκρίσεις και πιστεύω και αυτό σε ένα μήνα θα δούμε να ξεκινήσουν και οι κόμβοι. Ένας θα είναι στο κτέλ και κάτω και άλλος θα είναι ο κόμβος στην πυροσβεστική. Μάλιστα. Εκεί όπου είναι και δύσκολα αυτά τα σημεία, πάρα πολύ δύσκολα. Ακριβώς. Και μετά έχουμε να δούμε και άλλα. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα, προχωράμε την Παλαιολόγο όπως ξέρετε. Προχωράμε το φωτισμό, πιστεύουμε σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχουμε το δικαίωμα, θα έχουμε πάρει το ΚΕΠΟ τη ΔΕΗ να τα συνδέσει, να τα συνδέσουν. Ναι. Εμείς τελειώσει τις διαδικασίες όλες, πέρασα και από την Οικονομική Επιτροπή. Γιατί κάποιο χρέος που πρέπει να πληρώσουμε, η δαπάνη έχει καλυφθεί από το Δήμο, είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε και το φωτισμό το νέο, που είναι ένα μεγάλο έργο, έχει φτάσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα φωτιστεί το 70% πιστεύω, ίσως και παραπάνω της πόλης με και νέο σύστημα φωτισμού. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στα υπόλοιπα κομμάτια, για να βρεθούν τα κονδύλια τα ανάλογα, για να προχωρήσουμε και εκεί. Έχουμε κάνει και κάποια έργα φωτισμού σε κάποια χωριά λίγα-λίγα, γιατί δεν μπορούμε όλα τα χωριά να το κάνουμε αμέσως. Ανάλογα τα έσοδα που είχαμε, τα προχωρούμε. Γιατί ξέρετε, είχαμε και περισσότερες δαπάνες για τα σκουπίδια, για την καθαριότητα που είχαμε, τα θέματα που τα πηγαίναμε μακριά τα σκουπίδια να κάνουμε την απόθεση, διότι να κάνουμε την. Μεταφέραμε τα στήπη που το πηγαίναμε στον πύργο Ηλίας. Ναι, στον νομό Ηλίας. Πηγαίναμε στον νομό Ηλίας και επιπλέον που πηγαίναμε και τώρα ακόμα στο Παλαιόχωνη στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη. Όλα αυτά είναι δαπανηρά και ο φωτισμός και η καθαριότητα είναι ανταποδοτικά. Από εκεί που εισπράττουμε, μόνο εκεί μπορούμε να τα βάλουμε. Τώρα έχουν πάει τα περισσότερα για την καθαριότητα. Πιστεύουμε ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε λύσει το πρόβλημα και αυτό. Ναι. Οριστικά, να μας μείνουν ακόμα και περισσότερα χρήματα. Κυρία Ζαχαράκη. Αλλά και αυτά ήταν προβλήματα που τα κληρονομήσαμε. Δεν ήταν προβλήματα που τα λύνουμε στην ουσία. Ναι. Λύνουμε τα θέματα με τα απορρίμματα, λύνουμε τα θέματα με τις αναπλάσεις στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Χρειάζονται και άλλα. Θα γίνει και το τεχνικό πρόγραμμα της Σπάρτης. Θα κάνουμε βελτιώσεις στη οδό Λυκούργου και σε άλλα σημεία. Και αυτά τώρα ξεκινάνε με την άνοιξη που ήρθε ο καιρός. Και έχω και ένα ακόμα νέο να σας πω. Για πείτε μας, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πείτε μας. Θα σας πω και για το κλειστό γυμναστήριο που με ρωτούν πολύ. Και ήταν και αυτό ένα μεγάλο έργο, το οποίο φυσικά δεν έπρεπε να χαθεί για το Δήμο μας. Αυτό το έργο δεν έγινε κάποιο λάθος από το Δήμο. Κάναμε το Δημοπρασία πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά ήταν όταν καλέσαμε να υπογράψει τελείωσαν διαδικασίες τον εργολάβο. Ήταν τις εβδομάδες που έγιναν ανατιμήσεις το κόστος των υλικών, τα αλουμίνια και τα σίδερα ανέβηκαν οι τιμές και δεν ήρθε ο εργολάβος να υπογράψει τη σύμβαση και ήταν ο μοναδικός που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Οπότε το έργο έπρεπε να το ξανακάνουμε από την αρχή, διότι πέσαμε στην περίπτωση που έγιναν οι ανατιμήσεις και κάναμε καινούργια τεχνοοικονομική μελέτη και τελειώσαμε, μας βγήκε ότι θέλαμε ακόμα επιπλέον χρηματοδότηση, εγκρίθηκε η επιπλέον χρηματοδότηση.
Ναι. Οπότε τώρα έχουμε εξασφαλίσει τα κεφάλαια ώστε να βγάλουμε το έργο πάλι στη δημοπρασία, από το οποίο θα ξεκινήσουμε και αυτό το διαγωνισμό άμεσα. Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, για την πιάτσα ταξί θέλω να σας ρωτήσω, πότε θα μεταφερθεί? Έχουμε στείλει τα έγγραφα στην περιφέρεια, μας ζητήσανε κάποια συμπληρωματικά, μια μελέτη κυκλοφοριακή που θέλει, που θα ακριβώς θα τα πάμε, και τώρα την υποβάλλουμε και αυτή για να πάρει απόφαση η περιφέρεια. Είναι στην περιφέρεια, ναι, το θέμα τώρα. Μπορεί να αλλάξει το σημείο που έχει προταθεί? Όχι για το προσωρινά, όχι. Ναι. Αυτό που έχουμε αποφασίσει δεν θα αλλάξει κάτι. Στην οδό Λυκούργου. Απλά θα ήθελε να του στείλουμε και μια κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί επιπλέον ο κύριος Βερούτης μας ζήτησε και την ετοιμάζουμε. Μπορεί να την έχουν στείλει κιόλας σήμερα. Οπότε πριν το καλοκαίρι θα γίνει μεταφορά? Αυτό περιμένουμε άμεσα. Μου είπε δεν έχει καμία άλλη εκκρεμότητα. Μπορεί να την έχουν στείλει και χθες. Δεν είμαι σίγουρη. Ναι, ναι. Αυτές τις μέρες, μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έχει φύγει, θα έχει φύγει. Γιατί μας πήρε τηλέφωνο την Τετάρτη, μας το ζήτησε προχθές. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο τώρα θέλετε να μας πείτε? Έχετε κάτι νεότερο πέρα από αυτά που μας είπατε? Νομίζω ήθελα σημαντικά. Να σας πω ότι ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Είχαμε κίνηση αρκετή τις ημέρες του Πάσχα. Είχαμε πολλή κίνηση. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα τουρισμού τελικά φαίνεται. Και γενικότερα η Ελλάδα πάει καλύτερα τουρισμό, από πλευράς τουρισμού, αλλά και εμείς έχουμε κάνει ως Δήμος ό,τι μπορούμε περισσότερο. Συμμετείχαμε σε πολλές εκθέσεις, αλλά βγάλαμε και διαφημιστικά σποτάκια και στείλαμε παντού υλικό σε όλες τις εκθέσεις. Αλλά επίσης φτιάξαμε τη ιστοσελίδα την καινούρια, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και προσελκύει κόσμο, το νέο κόσμο, να μάθει πράγματα για τη Σπάρτη. Πιστεύουμε ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια από πολλούς. Τα μαγαζιά μας είναι ευχαριστημένα. Πιστεύω ότι πάμε καλά. Τα μαγαζιά μας εννοώ, το πω λίγο πιο απλοϊκά, εννοώ όλα τα καταστήματα και εστίασης και τα ξενοδοχεία μου, λένε ότι είναι και τα... Όλοι ωφελούνται όταν υπάρχει κίνηση, όλοι ωφελούνται. Όλα. Και ήθελα και με την ευκαιρία να σας πω λίγο και για το ψηφιδωτό, που έγινε μεγάλη συζήτηση για τα ψηφιδωτά. Εμείς είχαμε ζητήσει, τέλος πάντων, και χρήματα για να κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε χρήματα, στο πω έτσι, για να κάνουμε συντήρηση και άλλων μνημείων, όχι μόνο τα ψηφιδωτά. Γιατί είναι και κάποιες πρωτομές που πρέπει να μπουν, κάποια χρειάζονται συντήρηση. Ήδη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλαμε να έχουμε ένα κωδικό για να συντηρήσουμε έργα τέτοιου είδους. Για τα ψηφιδωτά το είχαμε συζητήσει στην τεχνική υπηρεσία. Προέκυψε και το θέμα που έγινε με την ομάδα που ήταν στην Πλατεία, την εκδήλωση που πήρε μεγάλη έκταση. Εγώ ως αντιδήμαρχος ζήτησα να μπουν κορδέλες και κόνοι να καλύψουμε μέχρι να περάσει το Πάσχα συγκεκριμένα, τους είπα, για να ήμουν σαν αναζήτηση συντηρητή ή συντηρήτρια, τέλος πάντων. Βέβαια τώρα την Κυριακή, τη Δευτέρα του Πάσχα, πήρα και την αρχαιολογία, πήρα τον συνάδελφο συγκεκριμένα, τον Παναγιώτη, που είναι και δημοτικός σύμβουλος, τον μου διαφεύγει το επιθετό του. Και του ζήτησαν τον Αγαθία, τον Παναγιώτη τον Αγαθία, γιατί είναι συντηρητής και είναι και δημοτικός σύμβουλος. Τέλος πάντων, και μου πρότεινε κάποια άτομα. Περιμέναμε να περάσει το Πάσχα για να κάνουμε, να δούμε τι μελέτη θα μας φτιάξουν, τι εισήγηση. Απλά θα πρέπει στο μέλλον, εφόσον γίνει η συντήρηση, να προστατεύονται όταν έχουμε ειδικά εκδηλώσεις πάνω στην πλατεία. Με κάποιο τρόπο να μην τοποθετούνται εκεί πάνω οτιδήποτε. Γιατί εκείνη η φθορά να μην τότε γίνεται. Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και να συντηρηθούν και τα δύο. Ναι. Και τα δύο έχουν και τα δύο, βέβαια. Και τα δύο έχουν μπαλώματα από τσιμέντα πάνω. Ναι. Που διαχρονικά προφανώς έτσι τα κρατούσαν για να μην φύγουν τα. Ναι, γιατί θα ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο. Τώρα η συντηρήτρια μου είχαν κάποιες προτάσεις προχθές, αλλά εγώ δεν θέλω να. Πριν τα δούμε εγγράφως, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι κάτι που θα φτιαχτεί. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Και έχουμε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα όσο αφορά τα τόσα πολλά έργα που θα υπάρχουν σε εξέλιξη.
συν ό,τι μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε ή επεμβάσεις για να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Ήδη το νομικό πρόσωπο έχει προχωρήσει να κάνει ανάθεση συντήρηση του αγάλματος του Λεωνίδα και θέλουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αγάλματα. Από εκεί και ύστερα, όπως το είπα και πριν, γι' αυτό σας είπα να ζητούμε κάποιο κωδικό, είτε θα είναι από το Δήμο είτε είναι από το νομικό πρόσωπο, να εξοικονομήσουμε και κάποια χρήματα να συντηρήσουμε όλα αυτά. Θέλω να καταλάβουμε ότι θα υπάρχει και ταλαιπωρία στον κόσμο. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι το καταλαβαίνουμε αυτό όταν θα υπάρχουν τόσα έργα σε εξέλιξη. Αλλά θα είναι για ένα χρόνο, για 6 μήνες, ανάλογα το έργο, αλλά θα είναι προς όφελος όλων μας. Θα είναι έργα που θα τα χαιρόμαστε, που θα διευκολύνουν την ποιότητα της ζωής μας, τη ζωή μας γενικότερα. Και θα έχουμε και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, θα μπορούμε να έχουμε αναπτυξιακή ροή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Και ζητώ την κατανόηση όλων, είναι προσπάθεια από όλους μας, δεν είναι κάτι που κάνει ένας ή μια δημοτική αρχή, είναι έργα που θα ωφελήσουν όλο τον τόπο μας. Και τα χρωστάμε και στα παιδιά μας. Υπήρχε ανταπόκριση στην πρόσκληση για χώρους παρκίν από ιδιώτες? Έχουμε, η επίσημη πρόσκληση δεν έχει βγει, αλλά έχουν επικοινωνήσει αρκετοί με το Δήμο ήδη. Θα υπάρχουν και αυτό. Θα υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Το προχωρούμε και αυτό. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσουν για τα καλά τα έργα, γιατί θα υπάρξει ανάγκη. Κύριε Χοντρόπουλε, θα βγει, μπορεί να βγει και τούτη εβδομάδα, αλλά δεν θέλω, επειδή θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι μόνο 5 μηχανικοί και έχουμε τα έργα, δεν έχουμε μόνο τα μεγάλα της Σπάτης, τρέχουν και τεχνικά προγράμματα και στα χωριά. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε και φωτισμό σε κάποια χωριά. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τεχνικά προγράμματα στα χωριά. Υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα εξέλιξης στην περιοχή της Φάριδας. Υπάρχει στο Δήμο Ινούντος. Τώρα ξεκινάμε, η Βελάνα είναι έργο ήδη σε εξέλιξη και σε λίγο ξεκινάμε για τις θεραπνές. Το διαγωνισμό το έχουμε ξεκινήσει και για τις θεραπνές. Τα τεχνικά προγράμματα είναι όλα σε εξέλιξη και σε σπάτη που πριν σας είπα μερικά, ας πούμε, που σας είπα για τη Λικούρου. Όταν έχουμε όλα αυτά τα έργα και είναι μόνο 5 μηχανικοί που τα επιβλέπουν όλα αυτά και τις διαδικασίες όπως ξέρουμε εμείς που είναι τόσο πολύ χρονοβόρες στην Ελλάδα και τόσο απαιτητικές, καταλαβαίνουμε πόσα εργασία αναλογεί στον κάθε μηχανικό. Γι' αυτό καμιά φορά είμαστε απ' έξω και λέμε, ας πούμε, δεν προχωράει το ένα, δεν προχωράει το άλλο. Και έχουν τη Σπάρτη και 52 χωριά που από το απλό αυλάκι μέχρι τη γέφυρα, μέχρι δεν ξέρω τι. Και οι αγροτικοί δρόμοι, κάποιοι που θέλουν συντήρηση. Οι αγροτικοί δρόμοι, δεν το συζητώ. Ναι. Οι αγροτικοί δρόμοι, και εδώ είχαμε 2.800.000 υποβάλει αίτημα για την αγροτική οδοπία στο πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο ακόμα δεν έχουμε, δεν έχει πάρει έγκριση, δεν έχουν μπει τα χρήματα γι' αυτό. Ναι, είπαν, αλλά τα χρήματα δεν έχουν πιστωθεί. Στο έργο δεν έχει προχωρήσει για να μπορέσουμε να. Γιατί τα είχαμε πολύ ανάγκη αυτά 3 εκατομμύρια. Θα κάναμε πολλή δουλειά στο δικό δίκτυο, στο αγροτικό δίκτυο. Και έχουμε και προβλήματα στο δίκτυο γενικότερα με τις λακκούβες, που τέτοια εποχή πάντα έτσι υπάρχουν τα προβλήματα μετά το χειμώνα. Να κλειστούν κάποιες λακκούβες. Και η οδοσήμανση χρειάζεται, νομίζω, κάποια αντικατάσταση, αρκετές πινακίδες να γίνουν εντός και περιμετρικά της πόλης, του Δήμου. Κύριε Χοντρόπουλε, επειδή με την καινούρια χρονιά, δηλαδή η αναμορφώση και εγκρίση του προϋπολογισμού έρχονται το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα, το Μάρτιο, ας πούμε. Ναι. Οπότε μέχρι να ξεκινήσουν τις διαδικασίες πάμε Απρίλιο-Μάιο. Ναι. Έχουμε εγωδικό για να πάρουμε καινούριες πινακίδες. Μέχρι να γίνει, πήραμε έγκριση για τον προϋπολογισμό, μετά να γίνει η ανάθεση, θέλει κάποια διαδικασία. Αλλά θα προχωρούν αυτά όλα. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Ζαχαράκη, πέρα από αυτά που ήθελα είπαμε. Να σας πω κάτι ακόμα. Ήθελα να σας πω την ευκαιρία ότι κάναμε τη γιορτή στο χωριό ξανά. Ναι, με την ΕΡΤΡΙΑ. Και ήθελα να πω ότι να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν. Να πω ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια. Βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, θεωρώ. Γιατί κάποιος μου είπε, εντάξει, αυτοί έρχονται. Δεν είναι έτσι. Τους καλέσαμε επί τούτου. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο που είχαμε, ο κύριος Κωστής Ζαφυράκης, ο οποίος ήρθε, επειδή είδε του άρεσε το περίπτερο του Δήμου Σπάρτης και ήρθε και λέει, εγώ στη Σπάρτη δεν έχω έρθει ποτέ. Τι έχετε να μου πείτε για τη Δήμαρχε? Και από το συστήθηκα ποια είμαι. Και καθίσαμε κάτι, του δείξα τις φωτογραφίες από όλα τα χωριά μας κτλ. Και επί τόπου πήραμε τον κύριο Δήμαρχο τηλέφωνο και είπε, θα έρθει στη Σπάρτη. Από εκεί και πέρα, το Ξηροκάμπι είναι ένα
κεφαλοχώροι με πολύ πολιτισμό και πολλή ιστορία και πολύ καλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ να προωθήσουν τον τόπο τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν, γιατί κάναμε homework που λένε στα αγγλικά, είχαμε κάνει προεργασία ώστε να ετοιμάσουμε. Και είναι και κουραστικό όλο αυτό, όσοι δεν ξέρουν, έτσι δεν είναι τόσο εύκολα. Έχει πολλή δουλειά. Είχαμε Έχει πολλή δουλειά. Είχαμε πάει, εγώ ας πούμε, είχα πάει 4 φορές, είχα συναντηθεί με τους διάφορους συλλόγους και τους έκαναμε καταγραφή, σημειώσεις και στείλαμε στο πρόγραμμα για να τα ξέρει. Και μετά ήρθαν αυτοί κάτω, βρήκαν τον καθέναν που είχαμε στείλει τα στοιχεία, κάνανε τις επικοινωνίες μαζί τους και βγήκε το αποτέλεσμα αυτό που είδατε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όμως, δεν θα πω ονομαστικά γιατί δεν είναι και πολύ, κανένα όνομα, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από την καρδιά μου όλες μου τις ευχαριστίες, διότι όντως το αγκάλιασαν και ήταν καθαρή Δευτέρα. Έγιναν και σχόλια πολύ αρνητικά ότι μαγειρεύαμε κρέατα και τα λοιπά και τρώγαμε, το οποίο αποδείχθηκε και όποιος είδε την εκπομπή ότι ούτε καν σερβιρίστηκαν φαγητά εκείνη την ημέρα. Μόνο λαλάκια είχαν κάνει οι γυναίκες, τα οποία ήταν νηστίσιμα, και μόνο αυτό σερβιρίστηκαν με κρασί και τίποτα, και λίγο τσίπουρο είχαν σε κάποια τραπέζια. Δεν έφαγε κανένας, ενώ έβγαλαν και έγραφαν και έλεγαν ότι τρώγαμε κρέατα κτλ. Ότι στο τέλος της εκπομπής παρουσίασαν τα διάφορα εδέσματα οι κυρίες, τα οποία τα είδαν στο κανάλι και τα πήρανε και σπίτι τους μετά. Δεν έγινε αυτό. Απλά παρουσίαση. Ναι. Λοιπόν, αυτή η παρουσίαση. Αλλά θέλω πάλι να ευχαριστήσω και εσάς που μας φιλοξενήσατε. Ίσως να κούρασα λίγο με όλα αυτά που είπα σήμερα τον κόσμο. Είναι καλό να υπάρχει ενημέρωση, να ξέρουμε το τι γίνεται, το τι σχεδιάζει ο Δήμος, ποια έργα γίνονται, είναι σε εξέλιξη, ποια θα είναι προγραμματισμένα. Ωραία, να είστε καλά και ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεση. Βεβαίως, έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Ζαχαράκη. Δεν σας είπα για την πολιτική προστασία. Θα μου πάρετε άλλη μέρα για την πολιτική προστασία. Αν θέλετε, για ένα-δύο λεπτά, δύο κουβέντες. Η πολιτική προστασία, τώρα από την πολιτική προστασία σας μιλάω. Έχουμε φέτος κάποια άτομα που έχουν έρθει με όχι εποχιακούς όπως παίρναμε κάθε χρόνο, αλλά αορίστου χρόνου σύμβαση. Και ανοίξαμε γραφεία πολιτικής προστασίας στη Μαγούλα. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε τηλεφωνικό κέντρο και στη Μαγούλα. Θα λειτουργεί από εδώ, θα έχουμε και τα υδροφόρα και τα οχήματα που χρειάζονται και θα είναι σε περιπολίες καθημερινά και ήδη κάνουν αποξυλώσεις, ανοίγουν δρόμους για να μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Εχθές είχαμε στείλει το πεντάτονο υδροφόρα. Έγινε μια φωτιά στους Αγριάνους και ήταν εκεί. Δώσαμε 40 τόνους νερό στα πυροσβεστικά οχήματα με την υδροφόρα του Δήμου που πήγαινε, γέμιζε και τους πήγαινε το νερό. Ήταν μια φωτιά που αν δεν ήμασταν και εμείς, νομίζω ότι συμβάλαμε ουσιαστικά, έτσι μας είπε τουλάχιστον ο διοικητής της πυροσβεστικής. Ήδη συμμετείχαμε σε μια άσκηση που έγινε στο Ογήθιο. Συμμετείχαμε με όλα μας, είμαστε 8 άτομα, συμμετείχαν και 8 και ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η συμμετοχή και ωφέλιμη για να τους δίνει περισσότερα προσόντα και να έχουν περισσότερες εμπειρίες. Θα γίνει και μια άσκηση την επόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στο κάστρο με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα κάνει εκένωση του κάστρου. Του Μιστρά. Ναι, από μετά θα γίνει εδώ η άσκηση αυτή και θα συμμετέχουμε και εμείς ενεργά. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ζαχαράκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και χρόνια πολλά και σας πάλι. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.